Σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Διακονίας Ορεστιάδας του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδόρων. Ποιες δομές περιλαμβάνει? Επιφυλακτικοί οι πολίτες στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, γιατί δυσπιστούν ότι κάτι καλό μπορεί να φέρει στην καθημερινότητά τους. Εκπαιδευτικό αποκριάτικο πρόγραμμα στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας. Τι περιλαμβάνει και πότε ξεκινά? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο σήμερα 16 Φεβρουαρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Πολύ σημαντικό είναι το έργο που επιτελεί το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Διακονίας Ορεστιάδας στο παρακείμενο του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδόρων, κτίριο με τη συνδρομή των δεκάδων εθελοντών και της Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου. Οι δομές, Κοινωνικό Ιατρείο, Φαρμακείο Παντοπολείο, Τράπεζα Αγάπης, είναι υποστηρικτικές για τους άπορους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες σε μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης, αλλά και για όσα παιδιά θέλουν να περνούν δημιουργικά την ελεύθερη ώρα τους σε ένα περιβάλλον κατάλληλο και ευχάριστο. Με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών δράσεων, η τοπική εκκλησία της Ορεστιάδας στέκεται δίπλα σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα Αγάπης, το Κοινωνικό Ιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπολείο, η διανομή τροφίμων, ρούχων, αλλά και άλλες δράσεις παρέχουν βοήθεια σε απόρους κατοίκους της περιοχής. Σας καλωσορίσουμε λοιπόν στο παλιό οικοτροφείο της Ορεστιάδος, το οποίο το ξέρουν οι παλιότεροι. Οι λίγο νεότεροι το ξέρουν ως τρίτο γυμνάσιο Ορεστιάδος. Και οι νεότεροι πλέον ως Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Διακονίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, το οποίο εδώ και 8 χρόνια περίπου λειτουργεί, αφού ανακαινίστηκε κυρίως εξωτερικά και σε λίγο καιρό θα αρχίσει και η εσωτερική του ανακαίνιση. Είναι ένας πολυχώρος πνευματικός, θα έλεγα, μέσα στον οποίο στεγάζονται όλες οι κοινωνικές δομές της Ιεράς Μητροπόλεως στη Νέα Ορεστιάδα. Δηλαδή, στον πρώτο όροφο στεγάζεται το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Ιατρείο, το Κοινωνικό Παντοπολείο, που θα σας κάνουμε μια εξενάγηση. Στο χώρο αυτόν που βρισκόμαστε λειτουργεί το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Παιδιών και απέναντί μας έχουμε τη μεγάλη αίθουσα που χωράει γύρω στους 150-170 ανθρώπους για διαλέξεις, στην αίθουσα διαλέξεων. Στο ισόγειο λειτουργεί η Τράπεζα Αγάπης, τα μαγειρία μας, όπου από εκεί οι κυρίες μαγειρεύουν και διανέμουν καθημερινά τις μερίδες των φαγητών στους δικαιούχους. Λειτουργεί η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως, στους 90,8, να κάνουμε και την διαφήμιση. Λειτουργεί η βιβλιοθήκη, θα λέγαμε, που είναι ένας χώρος με βιβλία τα οποία δωρήθησαν από τον μακαριστό Μητροπολίτη Πριγκιπονήσων κύριο Ιάκωβο, ο οποίος στην προσωπική του βιβλιοθήκη, όταν ήταν εν ζωή ακόμα, την δώρησε στην πόλη της Νέας Ορεστιάδου, στην οποία, όπως γνωρίζετε κι εσείς, ιδιαιτέρως αγαπούσε και τακτικά επισκεπτόταν. Ένας χώρος προσφοράς αγάπη στον συνάνθρωπο είναι το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Διακονίας της Ορεστιάδας. Εκτός από τον ναό που βρίσκεται δίπλα, που είναι ένας χώρος προσευχής, σε αυτόν τον χώρο είναι ένας χώρος δημιουργίας που είναι η συνέχεια της Θείας Λειτουργίας. Εκεί λειτουργούμε και έχουμε περισσότερο την ωφέλεια του πνεύματος και της ψυχής, αλλά και εδώ έχουμε όχι μόνο την ωφέλεια του σώματος, αλλά γενικότερα μια σειρά από δημιουργικές από δημιουργικά πράγματα τα οποία ο καθένας μπορεί να έρθει και να αναπαυθεί. Όπως σας είπα, στο κοινωνικό μας ιατρείο έχουμε πάνω από 800 περιπτώσεις που επισκέπτονται, είτε να εξεταστούν είτε να συμβουλευτούν τον γιατρό, και βεβαίως απέναντι στο φαρμακείο να πάρουν δωρεάν τα φάρμακά τους. Όλα, ναι, είναι δωρεάν. Έχουμε τους παθολόγους γιατρούς μας, τον κύριο Σεβαστόπουλο και τον κύριο Χαλιαμπάλια. Έχουμε τον παιδίατρό μας, τον κύριο Σκούπα, και τον νευρολόγο μας, τον κύριο Μαρούδα.
οι οποίοι αυτοί έρχονται εδώ και εξετάζουν τους ασθενείς μας, αλλά θα πρέπει να πω το εξής, ότι σε όποιον γιατρό της πόλης μας, ιδιώτη, και αν απευθυνθήκαμε και αν ζητήσαμε τη βοήθεια, ευχαρίστως οι άνθρωποι προσέφεραν αφιλοκερδώς να εξετάσουν και να δώσουν την αγωγή στους ανθρώπους που στείλαμε από εδώ, από το κοινωνικό ιατρείο. Στο κοινωνικό φαρμακείο λειτουργεί κυρίως και αυτό με δωρεές, με φάρμακα τα οποία μας φέρνει ο κόσμος, αλλά και από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητροπόλεως, το οποίο αγοράζει φάρμακα και κυρίως εμβόλια για παιδιά, τα οποία δυστυχώς πολλά δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν από τους γονείς τους. Έχουμε το κοινωνικό μας παντοπολείο, το οποίο θα το δούμε και εκείνο αυτή τη στιγμή, είναι τα ράφια του γεμάτα και σιγά σιγά δίνουμε σε οικογένειες. Θα πρέπει να πούμε ότι σε όλη τη Μητρόπολη μοιράζουμε 220 δέματα. Έχουμε επίσης το πρόγραμμα που στηρίζονται οι πολύτεκνες οικογένειες με δέματα και άλλα πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα πούμε και καταλαβαίνετε το λόγο από διακριτικότητα, όπου άνθρωποι που γνωρίζουμε που έχουν ανάγκη προσπαθούμε και αυτούς να τους ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κυρίως, ξέρετε, ψυχικά ωφελούμαστε εμείς και όλοι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μεγάλο έργο της διακονίας και των κοινωνικών υπηρεσιών της Μητροπόλεως εδώ σε αυτόν τον χώρο. Αλλά όπως είπατε και οι δικαιούχοι, οι συνάνθρωποι μας γνωρίζουν ότι ό,τι και να γίνει, κάποιος υπάρχει για να ενδιαφερθεί για αυτούς. Υπεύθυνη του κέντρου είναι η Βάσο Αστεριάδο, η οποία φροντίζει και συντονίζει καθημερινά τις δράσεις του κέντρου. Εδώ είναι ο χώρος του κοινωνικού παντοπολείου, όπου μαζεύουμε τα τρόφιμα, τα οποία τα αποθηκεύουμε, ελέγχουμε τις ημερομηνίες και τα δίνουμε στους ανθρώπους που δικαιούνται, που έχουν ανάγκη για τρόφιμα. Συνήθως τι φέρουν? Συνήθως φέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως είναι γάλα, μακαρόνια, απορρυπαντικά, είδη υγιεινής προσωπικής χρήσης, σαμπουάνα, φρόλουτρα, γιατί και αυτά χρειάζονται. Ζάχαρη, αλάτι, ό,τι μπορείς που είναι μακράς διαρκείας για να μείνει και να μαγειρευτεί για να χρησιμοποιηθεί για ένα νοικοκυριό. Εδώ είναι το κοινωνικό φαρμακείο. Εδώ είναι που αποθηκεύουμε τα φάρμακά μας. Έτσι, πάλι βλέπουμε ημερομηνίες, γιατί κάποια φάρμακα μας έρχονται χρησιμοποιημένα. Αυτά που θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλα να δοθούν, τα αφήνουμε στην άκρη. Και είναι με ημερομηνίες ξεχωρισμένα. Έρχονται οι δικαιούχοι μας, οι άνθρωποι που είναι ανασφάλιστοι, άποροι, και παίρνουν από φαρμακοποιό τα φάρμακά τους, από εθελοντή φαρμακοποιό. Είναι προσφορές? Αυτά είναι όλα προσφορές, είτε από τον κόσμο της πόλης μας, είτε μας τα αγοράζει το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως, είτε μας τα στέλνουν από την Αρχιεπισκοπή, από την Αποστολή, που μας βοηθάνε και μας στηρίζουν και αυτοί. Με δεδομένο το χθεσινό μικρό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, οι πολίτες παραμένουν επιφυλακτικοί ότι κάτι θα αλλάξει προς τη θετική κατεύθυνση. Η δυσπιστία και η αμφισβήτηση των πολιτικών κυριαρχούν, καθώς εάν και πόσο μπορεί ένας ανασχηματισμός να βελτιώσει τόσο την καθημερινότητά τους, η οποία για πολλούς είναι δύσκολη, όσο και να επιλύσει μεγαλύτερα προβλήματα. Σε μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος περιελάμβανε 6 αλλαγές και 4 νέα πρόσωπα, προχώρησε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Την αναβάθμιση του Γιώργου Κατρούγκαλου, την επιστροφή της Σίας Αναγνωστοπούλου, αλλά και την υπουργοποίηση των Θανάση Μωραΐτη και Άγγελου Τόλκα, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ανοίξει την κυβέρνησή του προς την κεντροαριστερά, περιλαμβάνει ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρη Τζανακόπουλος. Παράλληλα, στο νέο κυβερνητικό σχήμα παρατηρείται η ανάδειξη εκπροσώπων της νέας γενιάς του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Κωνσταντίνος Μπάρκας και η Ελευθερία Χατζηγεωργίου. Πιστεύετε ότι θα βγει κάτι θετικό από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης? Τίποτα, κανένα. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Μία από τα ίδια, παιδιά. Μη στενοχωριέστε καθόλου. Τα έχουν στρώσει τα πράγματα αυτοί όπως θέλουν. Αυτά είναι για να ξεγελάνε τον κόσμο, να δίνουν ψεύτικες ελπίδες. Αχ, δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει η κυβέρνηση. Θέλω να φύγει όσο γρηγορότερα γίνεται. Α, δεν ασχολούμαι καθόλου.
τίποτα απολύτως, να μην πω καμιά βαριά κουβέντα, όλα τα κουρέλια, όλα τα σκουπίδια τα πήρε ο Τσίπρας. Όλα τα σκουπίδια, όλα τα κουρέλια τα πήρε ο Τσίπρας. Άλλωστε στο Πασόκ 40 χρόνια δεν μπορούσε να φάει καλά-καλά, τώρα πήγε στο Σίζερα για να φάει. Τι να φας, ρε. Εδώ ο κόσμος δεν έχει να φάει, εσείς θα φάτε. Αλλά καρέκλα είναι ζεστή και καλή. Και καλή ζεστή καρέκλα. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν τα νέα κυβερνητικά στελέχη είναι η Ελευθερία Χατζηγεωργίου, υφυπουργός με αρμοδιότητα για τη Μακεδονία Θράκη, αντικαθιστώντας την Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης. Η κυρία Χατζηγεωργίου ήταν έως και σήμερα διευθύντρια του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Επικρατείας Δημήτρη Τζανακόπουλου. Το 2013 εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θάνος Μωραΐτης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ορίστηκε υφυπουργός υποδομών και μεταφορών στη θέση του Νίκου Μαυραγάνη. Ο Κωνσταντίνος Μπάρκας, βουλευτής Πρεβέζης του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνει υφυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας και Περιφέρειας συνεχίζει και φέτος με επιτυχία, όπως εδώ και χρόνια κάνει, τα εκπαιδευτικά του προγράμματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Την περίοδο αυτή προετοίμασε και θα υλοποιήσει από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου έως και τις 8 Μαρτίου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ο Τσικνομπουρμπούλης στο Μουσείο μας». Ο Τσικνομπουρμπούλης στο Μουσείο μας είναι ο τίτλος του φετινού αποκριάτικου εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Ορεστιάδας. Με παιχνιδιάρικη διάθεση και με πρωταγωνιστή τον Τσικνομπουρμπούλη, τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα θα διασκεδάσουν στο πνεύμα των ημερών. Φέτος λοιπόν, όπως χρόνια περιμένουμε τον Τσικνομπουρμπούλη στην πλατεία μας, τον έχουμε κοντά μας. Τσικνομπουρμπούλης 2019 είναι εδώ για να γιορτάσει μαζί μας. Μια γιορτή που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 5 χρόνια. Πριν 5 χρόνια γεννήθηκε ο Τσικνομπουρμπούλης στην πλατεία μας. Μια εκδήλωση που διοργανώνει η ΔΚΠΑΟ μαζί με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας και του Βασίλη του Μαυρίδη. Ο κόσμος το αγάπησε και κάθε χρόνο μεγαλώνει, ειδικά από την περσινή μεγαλειώδη παρέλαση, ο κόσμος το περιμένει με πολύ αγάπη. Ο Τσικνομπουρμπούλης λοιπόν, που το όνομά του το πήρε από το σκαθάρι που ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια στις αυλές και στα σπίτια μέσα, το σκαθάρι αυτό που εδώ στην Ντοπιολαλιά το λένε Μπουρμπούλη, και επειδή την Τσικνοπέμπτη εδώ στην πόλη μας είναι παράδοση από παλαιότερα των χρόνων. Τσικνίζουν οι μαγαζάτορες έξω στα μαγαζιά και περιμένουν με πολύ χαρά αυτήν την περίοδο του Τριωδίου. Το βαφτίσαμε Τσικνομπουρμπούλη. Ο κόσμος το αγάπησε και εμείς χαιρόμαστε που σήμερα ο Τσικνομπουρμπούλης είναι κοντά μας, μέσα στο μουσείο, να έρθουν τα παιδιά να το γνωρίσουν, να φωτογραφηθούν και να παίξουν μαζί του. Ειδικά θέλω να σας συστήσω, εδώ μπροστά μας είναι ο Τσικνομπουρμπούλης. Ορίστε, είναι στο μουσείο μας. Ευχαριστούμε πολύ, Τσικνομπουρμπούλη. Μια πάρα πολύ ωραία στολή. Έλα, Τσικνομπουρμπούλη, εδώ, κοντά, μάλιστα. Για δέστε την, Τσικνομπουρμπούλης. Πολύ ωραίος. Ειδικά αυτή η στολή έχει γραφτεί από το συνεργείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής των Αθηνών. Και χαιρόμαστε που είναι κοντά μας και όλος ο κόσμος την Τσικνοπέμπτη να έρθει να τον δει στην πλατεία, να κάνει τα δικά του και να χαρεί μαζί μας. Όμως, για την περισσότερη σημασία της η γιορτή των Απόκριων δεν είναι μόνο χαρές και τραγούδια και γλέντια και παρελάσεις. Για μας τους στρακιώτες κυρίως είναι θρησκευτική γιορτή και για όλους τους Ορθόδοξους Έλληνες. Για αυτό το θέμα κυρίως θα το τονίσει και θα σας μιλήσει η κυρία Τούλα Κουρουμιχάκη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλη την εκδήλωση, βέβαια, με πολύ χαρά δουλέψαμε εδώ όλο το τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπεύθυνος που είμαι εγώ, η κυρία Τούλα Κουρουμιχάκη, η κυρία Γιάννα Κολοκοτρώνη και ο Γιώργος Κυρτσόπουλος μας βοηθάει πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, στα σχολεία να δηλώσουν τη συμμετοχή τους να παρακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα στο μουσείο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι καλές απόκριες. Πέρα από τη ψυχαγωγική σύγχρονη ματιά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ήθη και τα έθιμα της αποκριάς, για τα οποία θα ενημερωθούν οι μαθητές μέσα από διαδραστικά αποκριάτικα παιχνίδια και εφάνταστες κατασκευές. Όπως είπε και ο κύριος Σιωπίδης, εκτός από το χαρούμενο κομμάτι που το θέλουν τα παιδιά και αυτό, γιατί θέλουν να διασκεδάσουν, εμείς εδώ θα μιλήσουμε και για το θρησκευτικό κομμάτι. Γιατί οι απόκριες δεν είναι μόνο χαρά, παιχνίδι και διασκέδαση, είναι και το θρησκευτικό κομμάτι, όπως σας είπαμε, και θα αναφερθούμε στις 3 εβδομάδες της αποκριάς. Το Τριώδιο, όπως λέει και ο λαός μας, όπως το ξέρει όλοι, πώς είναι, τι είναι αυτές οι μέρες, τι συμβολίζουν.
ότι προετοιμαζόμαστε όλοι για τη μεγάλη γιορτή της Ανάστασης που θα έρθει και ότι έχουμε πάρα πολλά έθιμα και κυρίως εδώ στην περιοχή μας, όπου ένα και κυριότερο είναι το έθιμο της συγχώρεσης, που πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε αυτό, και εμείς εδώ στο Μουσείο υπενθυμίζουμε και στα παιδιά και στους μεγάλους αυτά τα έθιμα που δεν θέλουμε να ξεχνιούνται. Επίσης είναι το έθιμο του χαλβά, το γαϊτανάκι που χορεύουμε εδώ, και όλα αυτά τα συνδυάζουμε και το θρησκευτικό κομμάτι, το κομμάτι της παράδοσης, με το κομμάτι του παιχνιδιού, της χαράς και της διασκέδασης. Και γι' αυτό περιμένουμε όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα και γυμνασίου ακόμη, γιατί το πρόγραμμα το προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ηλικίες που θα έρθουν, με χαρά να μας επισκεφτούν όπως κάθε φορά, για να περάσουμε μία ώρα όμορφα με τα παιδιά και με τους δασκάλους. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές απόκριες. Με ένα ευρηματικό θέμα και με ανεβασμένη αποκριάτικη διάθεση, ξεκίνησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας την προετοιμασία του για τη συμμετοχή του στην καρναβαλική παρέλαση της Τσικνοπέμπτης που θα γίνει στην Ορεστιάδα. Οι εκδηλώσεις Τσικνομπουρμπούλης 2019, που διοργανώνει η ΔΚΕΠΑΟ και ο Δήμος Ορεστιάδας, κινητοποίησαν μαθητές, γονείς και πολλές παρέες, δίνοντας μια άλλη αποκριάτικη εικόνα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Μια μεγάλη καρναβαλική παρέλαση προετοιμάζεται την περίοδο αυτή στην Ορεστιάδα από τη ΔΚΕΠΑΟ με τη συμμετοχή συλλόγων, σωματείων, πολιτιστικών φορέων, σχολείων, υπομονωμένων τάξεων σχολείων, υπηαγωγείων, παιδικών σταθμών, φοιτητών, καταστημάτων ή πρωτοβουλίες μεμονωμένες πολιτών. Κάθε ομάδα έχει το δικό της ξεχωριστό θέμα. Βρισκόμαστε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μαμάδες και παιδιά προετοιμάζουν το καρναβαλικό γκρουπ που θα πάρει μέρος στο Τσικνομπουρμπούλι με ένα πολύ ευρηματικό θέμα που είναι τα κουνούπια της Ορεστιάδας. Τα σχολεία, όπως είναι φυσικό, έχουν τη δημητική τους στην προετοιμασία αυτού του καρναβαλιού, γιατί το καρναβάλι αρέσει στα παιδιά. Έτσι και το 4ο Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε την προετοιμασία του με ένα έξυπνο θέμα, τα κουνούπια της Ορεστιάδας. Ετοιμάζουμε τις στολές για τον Τσικνομπουρμπούλι. Είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι, οι μαμάδες, τα παιδιά. Πρώτη φορά συμμετέχουμε εμείς στο Τσικνομπουρμπούλι, οπότε αποφασίσαμε όλοι μαζί, μαμάδες και παιδιά, να φτιάξουμε τις στολές. Θα ήταν λίγο τολμηρό να μας πείτε ποιο είναι το θέμα σας ή δεν το αποκαλύπτετε? Το αποκαλύπτουμε, είμαστε τα κουνούπια της Ορεστιάδας. Νομίζω είμαστε πάντα επίκαιροι, γιατί χειμώνα, καλοκαίρι έχουμε κουνούπια στην πόλη μας. Είναι κάτι που υπάρχει πάντα και είναι σήμα κατατιθέν της πόλης μας. Η ιδέα γεννήθηκε αυθόρμητα, καθώς τα κουνούπια είναι μέρος δυστυχώς της ζωής των κατοίκων της περιοχής της Ορεστιάδας. Η ιδέα μας ήρθε από μία φίλη του συλλόγου, καθώς την τζίμισε πρόσφατα κουνούπια και λέει: γιατί δεν τίνεστε κουνούπια? Ψάξαμε λοιπόν λίγο στο ίντερνετ, βρήκαμε ότι η στολή είναι πολύ εύκολη και τα υλικά είναι χωρίς μεγάλο κόστος. Όλες μαζί λοιπόν, σαν διοικητικό, το αποφασίσαμε. Προμηθευτήκαμε από την αγορά της πόλης τα υλικά. Είδαμε κάποιες προσφορές, πήραμε και είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε. Θέλει απλώς χαρτόνι, σύρμα και καλσόν. Πώς άτομα υπολογίζετε να απαρτίζετε αυτό το γκρουπ, το καρναβαλικό? Μέχρι στιγμής είμαστε 124. Είστε ανοιχτοί για άλλα άτομα? Ναι, έχουμε και απ' έξω εγγραφές. Κυρίως παιδιά, μαμάδες και φίλοι του? Κυρίως μαμάδες, μπαμπάδες, τα παιδιά και φίλοι του συλλόγου. Έχουμε μάλιστα και εκτός πόλης άτομα που συμμετέχουν. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις μαμάδες του σχολείου, οι οποίες συμμετέχουν με πολύ μεγάλη χαρά και μάλιστα μας ενοχλούσαν τόσες μέρες στο τηλέφωνο πότε θα ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή τους και να είναι πάντα κοντά μας. Επειδή είναι πολύ διασκεδαστικό το θέμα γενικότερα και η απόφαση ήταν να το κάνουμε όλοι μαζί, μαμάδες με παιδιά, και να συμμετέχουν τα παιδιά σε αυτό, απόκριες. Και η απόφαση να πάρουμε μέρος στην παρέλαση ήταν αυτή, ότι πολλά παιδιά δεν συμμετέχουν σε πάρτι που γίνονται έξω στην αγορά και σε μπαλταφάν. Είναι μια πολύ καλή ιδέα και να φτιάξουν μόνοι τους τη στολή και να συμμετέχουμε όλοι μαζί στο σχολείο. Σήμερα κάνουμε κάτι πάρα πολύ δημιουργικό, κάτι πάρα πολύ όμορφο. Βάζουμε όλοι μας την τέχνη, όλοι μας την καλή διάθεση για να συμμετέχουμε δυναμικά στο Τσικνομπουρμπούλι. Ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο για την περιοχή μας, που ευχόμαστε να συνεχίσει να γίνεται για χρόνια και να περνάμε τόσο όμορφα όπως περάσαμε και άλλες χρονιές. Αυτή η ομαδική δουλειά σας δίνει μια διάθεση χαράς. Χαράς, δημιουργικότητας, κέφι, διασκέδαση, ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας. Και πάνω απ' όλα, όταν είναι κάτι ομαδικό, πάντα είναι και πιο όμορφο.
Μόνο ενωμένοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μπορούν να διεκδικήσουν την επίλυση των προβλημάτων τους που συνεχώς αυξάνονται. Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος, μιλώντας στη δημοτική τηλεόραση. Τη διάσπαση του αγροτικού κινήματος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καυτηριάζει ο πρόεδρος του αγροτικού κτηνοτροφικού κινήματος Καβάλας, Νίκος Δημόπουλος. Ο κύριος Δημόπουλος τονίζει ότι μόνο ενωμένοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μπορούν να πετύχουν την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων τους. Ναι, αυτό που αναφέρουμε τώρα ότι συμβαίνει, δεν συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει από το 2016 τουλάχιστον. Είναι η τελευταία φορά που είχαμε σοβαρές αγροτικές κινητοποιήσεις. Είναι η χρονιά στις οποίες προσπαθήσαμε να σταματήσουμε και να διακόψουμε το νομοσχέδιο που πήγε να περάσει τότε για το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Και τότε είχαμε στην ουσία μια κοινή πορεία όλοι οι φορείς των αγροτών και των κτηνοτρόφων με διάφορα συντονιστικά, με διάφορα όργανα που υπάρχουν κατά περιοχές. Εδώ στη δική μας περιοχή είχαμε το συντονιστικό της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σε άλλες περιοχές της χώρας είχαμε άλλα συντονιστικά, τα οποία έχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη εμβέλεια. Σπάσανε τα μπλόκα το 2016 και από τότε δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι όσον αφορά την οργάνωση, όπως τονίζει ο κύριος Δημόπουλος. Από εκεί πέρα είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν θα κατέβει κανένας κάτω στον Πρωθυπουργό να κάνει κουβέντα, αν δεν αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο για να μπορέσουμε να έχουμε μια προοπτική στο να κερδίσουμε κάτι. Τότε όλοι λέγανε ότι δεν θα κατέβουν στον Πρωθυπουργό, κάνανε δηλώσεις, ανακοινώσεις. Και τελικά κάποια στιγμή κάποιοι αποφασίσαν να πάνε κάτω και με τον τρόπο αυτό σπάσανε τον μπλοκ το οποίο υπάρχει σε όλη τη χώρα, με τον κόσμο να είναι κινητοποιημένο στους δρόμους και διαλύσαν τις όλες τις κινητοποιήσεις. Από τότε δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι σε σχέση με το να μπορέσουμε να οργανωθούμε και να μαζέψουμε τον κόσμο στο να αντισταθεί σε αυτά που περνάει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και η κάθε κυβέρνηση όποτε υπάρχει. Πολλοί σύλλογοι εργάζονται όλο τον χρόνο για τα δίκαια αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Όχι, φέτος είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που σπάσαν εκείνη την εποχή το μπλοκ που είχαμε σε όλη τη χώρα και μάλιστα να ξέρετε ότι η περιοχή μας, η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ήταν η μοναδική περιοχή που δεν κατέβηκε να ζητήσουμε τον Πρωθυπουργό. Όλοι οι υπόλοιποι μαζευτήκανε, κάνανε μια ώρα έξω από το Μαξίμου και πήγαν, συζητήσανε. Και τι συζητήσανε, στην ουσία τους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό έγινε. Αυτό ήταν, το ξέραμε και πριν τις κινητοποιήσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να ξέρετε ότι οι σύλλογοι της περιφέρειας δικής μας τουλάχιστον, οι περισσότεροι, λειτουργούν όλο τον χρόνο. Δεν λειτουργούν επαιτειακά. Δηλαδή, όταν όλο τον χρόνο κάθεσαι και ξαφνικά θυμάστε δύο μήνες τον χρόνο, ίσως γιατί δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν κάποιοι, ίσως γιατί τους καλεί το κομματικό τους καθήκον, βγαίνουν στους δρόμους και έχουν εξευτελίσει στην ουσία μια αντίδραση, όπως είναι τα μπλόκα, που πρέπει να είναι η εύκατη αντίδραση, είναι σαν να, πώς να σας πω, είναι σαν να κάνεις απεργία πείνας όταν θεωρείς ότι έχεις δίκιο. Δεν το κάνεις από την πρώτη στιγμή. Το κάνεις όταν βλέπεις ότι δεν μπορεί να αλλάξει με κανένα άλλο τρόπο κάτι. Τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων κάθε χρόνο αυξάνονται, όπως επισημαίνει ο κ. Δημόπουλος. Τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα και μας ξεπερνάνε όλους μας. Όμως ο τρόπος αυτός έχει ευτελίσει εντελώς το αγροτικό κίνημα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πια από τους συναδέλφους μας, τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν μπροστά. Δηλαδή στην ουσία χωρίς τους συλλόγους. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο με τον ίδιο τρόπο καταλήγουν κινητοποιήσεις. Δηλαδή μπορώ να σας περιγράψω εγώ από τώρα πώς θα καταλήξουν οι κινητοποιήσεις, το είδαμε και γίνεται το ίδιο κάθε χρόνο και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα αποτέλεσμα. Για το ασφαλιστικό και τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη μιλά ο κύριος Δημόπουλος. Κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις σε κάποια πράγματα, αλλά επειδή κάθε χρόνο έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα ακόμα, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάποια προβλήματα και λύνονται σιγά σιγά, έτσι θα μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να πεις ότι ξέρεις, διεκδικήσαμε και λύσαμε κάτι. Κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργια πράγματα. Από πού να ξεκινήσω το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Αυτή τη στιγμή η ασφάλεια έχει φτάσει το χαμηλότερο ποσό να είναι στα 1.200 ευρώ περίπου. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου εισόδημα αυτή τη στιγμή σαν αγρότης και μπορεί να μπαίνει και μέσα πλέον 1.200 ευρώ το χρόνο. Περίπου 100 ευρώ και κάτι το μήνα. Αυτή τη στιγμή με την αύξηση του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη που έγινε, η οποία είναι συνδεδεμένη με τα ποσά που δίνουμε εμείς, στην ουσία ανέβει η ασφάλεια του χαμηλότερου, του ανθρώπου ο οποίος έχει το μικρότερο εισόδημα, δηλαδή κάτω από 5.000 ευρώ περίπου, κατά 15-20 ευρώ το μήνα. Με το νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα περάσει, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα οργανώσουν και πάλι το κίνημά τους. Από το ασφαλιστικό και το φορολογικό, μέχρι τα καύσιμα, την ενέργεια και το κόστος παραγωγής και τις τιμές των προϊόντων, όχι μόνο δεν γίνεται τίποτα, όλα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Το θέμα είναι ο τρόπος που διεκδικούμε κάτι και οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μπροστά,
θα πρέπει να δίνουν πάρα το καλό παράδειγμα και να έχουν μια κοινή γραμμή και να μην διχάσουν τον κόσμο. Αυτό που έγινε το 2016 μας κυνηγάει μέχρι σήμερα και φοβάμαι ότι μας κυνηγάει ακόμα περισσότερα χρόνια. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην περιφέρεια και λογικά με το καινούργιο συνδικαλιστικό νόμο που θα περάσει θα προσπαθούμε να οργανωθούμε οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ή μαζί σε ξεχωριστές ομοσπονδίες ανάλογα τι θα προβλέπει ο νόμος, ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ξανά από την αρχή και να οργανώσουμε το όλο κίνημα της περιοχής μας για να είμαστε φερέγγυοι και απέναντι στον κόσμο και επιτέλους οι κυβερνήσεις να μάθουν να συνομιλούν με τους επίσημους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων και όχι όποιον πηγαίνει και ανακοινώνει ότι είναι εκείνος εκπρόσωπος. Γιατί θα δείτε χαρακτηριστικά ότι, στα παράδειγμα, υπάρχει η Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να το μεταφράσετε εσείς. Στον μπλόκο ποιος είναι? Δηλαδή, στον μπλόκο είναι όλοι οι αγρότες. Καλός ή κακός δεν είναι όλοι οι αγρότες. Όπως τονίζει ο κύριος Δημόπουλος, τα λάθη του 2016 μας έγιναν μάθημα και έχουμε την καλή συνήθεια να μην ξεχνάμε αυτούς που πρόδωσαν την εμπιστοσύνη μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Οποιοδήποτε θέλει να διαμαρτυρηθεί βγαίνει στον δρόμο αυτοβούλος. Όταν θέλει να έχει εκλεγμένο ένα όργανο και το όργανο υποχρεωμένο να πάει και να διεκδικήσει. Και όταν το όργανο του πει έλα βοήθησέ με με κάποιο τρόπο διεκδίκηση και εσύ με την παρουσία σου να πάει και εκείνος και να δώσει το δικό του αγώνα. Εδώ πέρα έχουμε αυτόκλητους σωτήρες οι οποίοι ό,τι δηλώσεις εσείς όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δηλαδή δηλώνει ο άλλος ότι είναι πανελλήνιο όργανο και θεωρείται ότι είναι πανελλήνιο όργανο. Και το αστείο είναι ότι ο υπουργός συζητάει με αυτό το πανελλήνιο όργανο.